Και ας πάμε στον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Πολλές συστάσεις δεν χρειάζονται. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλημέρα και στους Σοκράτες. Τι σας μένει από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή? Εμένα απλά κάτι τίτλοι, ο Φευγάτος, ο Φυγάς του, Φευγάτου η μάνα κτλ. Πολύ ρηχός εγώ. Εσείς θέλω να μου πείτε τι μένει από τη χθεσινή κουβέντα στη Βουλή. Η χθεσινή μέρα στη Βουλή ήταν από τις πιο αποκαλυπτικές, κύριε Στρατάκη. Ήταν αποκαλυπτική για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα και τι συμβαίνει με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης 5 εβδομάδες αρνιόταν να έρθει να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για τις υποκλοπές, για συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουμε. Συγκεκριμένα ερωτήματα. Αρνιόταν να λογοδοτήσει στο κοινοβούλιο, στην ελληνική κοινωνία. Όπως στις δημοκρατίες γίνεται. Και τελικά όταν αναγκάστηκε να έρθει στο σχέδιο νόμου για την ΕΕΠ, τράπηκε σε άτακτη φυγή, γιατί αυτό έγινε, όταν δεν μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση. Του έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση, του έλεγε, πες μας, εσύ έχεις κύριε Μητσοτάκη την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ. Αν η ΕΕΠ που είναι η πολιτική σου ευθύνη παρακολουθεί ή όχι τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό των, του ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο και τον υπουργό σου, τον κύριο Χατζηδάκη, πες ένα δεν ξέρω ή όχι ή ναι, τι συμβαίνει, και δεν απαντούσε. Δεν απαντούσε και στο τέλος έφυγε για να μην απαντήσει. Αυτό είναι πρωτοφανές για τη δημοκρατία μας. Δεν έχει ξανασυμβεί. Άρα ήταν θλιβερό. Ήταν θλιβερό για την ίδια τη δημοκρατία η στάση του κ. Μητσοτάκη χθες, αποκαλυπτική. Ένας πρωθυπουργός που τρέπεται σε φυγή, μην μπορώντας να απαντήσει και να δώσει μια απάντηση για την ΕΕ που έχει υπό την ευθύνη του. Εγώ θέλω να σταθώ, κύριε Θεοχαρόπουλε, όμως στην απάντηση που αποπειράθηκε να δώσει, που εάν ως πρωθυπουργός της χώρας χρησιμοποιεί τέτοια ρηχότητα στην επιχειρηματολογία του, όταν βρίσκεται και με άλλους ηγέτες χωρών και όταν διαπραγματεύεται σε οργανισμούς κτλ., εμένα με τρομάζει. Τι απάντησε όταν τον ρωτούσε στο αμήλικτο αυτό ερώτημα ο κύριος Τσίπρας, εάν παρακολουθούσε η ΕΕΠ τους συγκεκριμένους? Ναι, ξέρει, δεν ξέρει. Τι απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης? Εσείς που το ξέρετε ότι η ΕΕΠ, συγγνώμη, αυτή η ρηχότητα. Αυτή ήταν απάντηση του πολιτικά υπεύθυνου για την ΕΕΠ. Ξαναλέω, γιατί έχει τη σημασία του. Ακριβώς. Του υπεύθυνου που ο ίδιος πήρε τον νόμο, mm-hmm. έτσι ώστε να είναι υπεύθυνος της ΕΕΠ. Και ο ίδιος απαντά στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουμε χρέος, ξέρετε, να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και να προσπαθούμε να ελέγχουμε την κυβέρνηση. Γι' αυτό μας αναθέτει ο ελληνικός λαός στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έχουμε απέναντί μας έναν Μητσοτάκη χθες, ο οποίος αποδείχθηκε γιατί όλο αυτόν τον καιρό κρύβεται. Γιατί όλο τον καιρό έκρυψε τους πάντες πίσω από το απόρριτο. Γιατί τρέμει με το να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν τελικά και αποδεικνύεται και από τη συμπεριφορά του χθες στην χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν ξανασυμβεί με τα πολιτευτικά. Έχουμε ένα παρακράτος μέσα στο Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγκαταστάθηκε το παρακράτος επί Μητσοτάκη μέσα στο Μαξίμου με παρακρατικές μεθόδους. Παρακολουθούσαν και παρακολουθούν τους πάντες και τους πάντες, όλους πολιτικούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δικαστές, υπουργούς. Αυτά αποκαλύπτονται από την ερευνητική δημοσιογραφία που είναι σε πολλά μέσα ενημέρωσης και μόλις χθες και στους New York Times. Δεν είδα, δεν άκουσα. Θα διαψεύσουν και τους New York Times τώρα για τις πληροφορίες που λένε ότι έκανε και εξαγωγή η χώρα μας με υπογραφή του Υπουργείου Εξωτερικών, του Predator, στη Μαδαγασκάρη. Αυτά αποκαλύφθηκαν χθες. Αυτό το οποίο κάνει αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να ξεφτιλίζει τη χώρα μας, και το λέω έτσι, με την ένταση την οποία χρειάζεται, διεθνώς. Διότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί να ζούμε αυτά τα οποία ζούμε και να είμαστε το αρνητικό παράδειγμα πλέον παντού. Και το μόνο που έχει να πει είναι φτηνά επιχειρήματα δαπίτικα, λες και είναι στο αμφιθέατρο της ΔΑΠ. Και απόλυτα προβλέψιμος. Δηλαδή την Ακριβώς. επιχειρηματολογία του, ότι θα ρίξει στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι τις ευθύνες, ότι θα μιλήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκει τις ένοπλες δυνάμεις και όχι η ΕΕΠ. Και όλα αυτά τα λέγαμε τώρα και μια εβδομάδα. Και δυστυχώς μας επιβεβαίωσε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα με το εχθές, αν παραστατικά θα μπορούσε να πει κανείς τι έγινε στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα μάνιουαλ μπροστά του. Πώς θα απαντήσει? Ξέρουμε τις δυνατότητες του μέχρι ποιου σημείου φτάνουν. Έχουμε δει άπειρες φορές το μέντορά του, τον κύριο Γεραπετρίτη, να του ψιθυρίζει στα υπουργικά έρδρανα. Χθες λοιπόν, την ώρα που κρατούσε το μάνιουαλ,
έπεσε ένα ποτήρι νερό επάνω. Αυτό το ποτήρι το νερό ήταν από τους New York Times. Τους έβρεξε όλους στο μαξί μου. Πόσο σοβαρό είναι για τη χώρα αυτό το ζήτημα? Γιατί βεβαίως είπατε, υπενιχθήκατε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, ιδίως όταν το λογισμικό αυτό εξάγεται στη Μαδαγασκάρη με ένα καθεστώς πολύ σκληρό, άρα το ένα καθεστώς βοηθάει το άλλο, είναι η σημειολογία της εξαγωγής. Όσο για το τι θα κάνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε πάλι και εδώ manual. Ακόμα και τον Ανιψό έφαγε, να μην φάει τον κύριο Σμυρλή που υπέγραψε την εξαγωγή του Πρέτατορ. Είναι εξαιρετικά σοβαρό, γιατί φαίνεται ότι έχει σε όλη αυτή την ιστορία, και θα πω λίγο κάποια, και κάποια άλλα στοιχεία, έχει εμπλακεί σοβαρά η εθνική ασφάλεια της χώρας μας. Πρώτα απ' όλα είχαμε αποκαλύψεις ότι από δημοσιογράφους ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρξε παρακολούθηση και του Υπουργού Εξωτερικών και αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Αυτά είναι ζητήματα σοβαρά εθνικής ασφάλειας. Ταυτοχρόνως, χθες αρνήθηκε να διαψεύσει ότι παρακολουθούσε η ΕΕΠ, δηλαδή που έχει την ευθύνη της ο Μητσοτάκης, άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον αρχηγό ΓΕΘΑ της χώρας. Και ταυτοχρόνως είχαμε χθες το δημοσίευμα, το οποίο επιβεβαιώνεται από ό,τι φαίνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι υπήρξε η εξαγωγή τον ίδιο εκεί μήνα που γινόταν όλα πολλά που έχουν αποκαλυφθεί, τον Νοέμβριο του 2021, του Predator, με υπογραφή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την χώρα μας, στο Μαδαγασκάρι. Και βεβαίως με την εμπλοκή, όπως αποκαλύπτει από ό,τι φαίνεται, ο υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σημαντικός στέλεχος. Και άνθρωπος του Μητσοτάκη, λένε. Ακριβώς. Άρα εδώ φαίνεται ότι το σύστημα Μητσοτάκη, με όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και δεν διαψεύδονται, το αντίθετο, γίνεται πλέον επικίνδυνο για την ίδια εθνική ασφάλεια της χώρας μας και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Και αυτό δεν είναι κάτι, ξέρετε, δευτερεύον ή παρεπίμπτον. Είναι κρίσιμο, είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο. Πέρα δηλαδή από ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχουν ίδια οι αντιπαλότητες, υπάρχουν η κριτική, η αντιπολίτευση. Αυτό ξεπερνά. Ξεπερνά, αν θέλετε, οποιαδήποτε κομματική αντιπαράθεση. Και γίνεται πλέον, φαίνεται, επικίνδυνο αυτό το σύστημα Μαξίμου, αυτό το παρακράτος που εγκαθαρίθηκε, έγινε επικίνδυνο για την ίδια την εθνική ασφάλεια της χώρας μας. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Είναι θέματα σοβαρά δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Δεν θα επιτρέψουμε, κύριε Στρατάκη, να συνεχίζεται να υπάρχουν αυτά τα ζητήματα στο σκοτάδι. Θα χυθεί άπλετο φως και θα χυθεί το άπλετο φως. Δεσμευόμαστε, γι' αυτό κάνουμε τα πάντα και ως αξιωματική αντιπολίτευση και την επόμενη μέρα ως κυβέρνηση, έτσι ώστε να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί και να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να αποκαλυφθεί το τι συμβαίνει. Τόσους μήνες κρύβονται με το απόρριτο. Δεν υπάρχουν ανέλεγκτες αιστείες στη δημοκρατία για να έχουν δημιουργήσει τέτοιες ανέλεγκτες αιστείες που να τις ξέρει μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά ενημέρωση της χώρας για το τι συμβαίνει και ποιοι παρακολουθούνται για θέματα εθνικής ασφάλειας και να μην του δίνεται αυτή η ενημέρωση, κ. Στρατάκη. Πάντως, εχθές για πρώτη φορά τόσο ευδιάκριτα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, κατεβαίνοντας από το βήμα της Βουλής, ότι αυτή η υπόθεση όχι βεβαίως θα ερευνηθεί πολιτικά και θα αναζητηθούν οι ευθύνες, αλλά θα είναι και στη δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που ξεκάθαρα πια η αξιωματική αντιπολίτευση μιλά και για εμέσως πλην σαφώς για ποινικές ευθύνες. Θα αναζητηθούν? Ναι, έχουμε δεσμευθεί ότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν υποθεί ήδη και στην κουβέντα μας, ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν μπορεί παρά να διερευνηθούν από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες, τις ξέρετε και τις γνωρίζουμε όλες, και για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής και για την διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Υπάρχουν λοιπόν οι πολιτικές ευθύνες που δεν προσπαθούν να κρυφτούν και να μην βρεθούν οι πολιτικές ευθύνες αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Όλα αυτά θα διερευνηθούν. Έχουμε δεσμευτεί σε αυτό, διότι δεν είναι μια δέσμευση, ξέρετε. Είναι ούτε καν στον κόσμο που μας ακούει, που μας ψηφίζει. Είναι μια δέσμευση προς τον ελληνικό λαό, είναι μια δέσμευση σε σχέση με τη δημοκρατία στη χώρα μας και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν μπορεί να αφαιθεί αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Εσείς πιστεύετε τώρα, γιατί εν πάση περιπτώσει, όσο καλόπιστα και να θες να προσεγγίσεις κάποια θέματα,
Και εν πάση περιπτώσει, υπολογίζοντας και την υπερβολή καμιά φορά που υπάρχει, δεν μπορείς να μην δεις πεντακάθαρα ότι τρώμε το ένα χαστούκι μετά το άλλο όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας σε επίπεδο διπλωματίας. Δηλαδή, Λιβύη, το φιάσκο, η Ερντογάν, η απόφαση των ΗΠΑ για τα F-16, το χαστούκι από τον Εντιράμα. Αυτά συνδέονται κατά έναν τρόπο με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των παρακολουθήσεων, της απόστασης που έχει μεγαλώσει και λόγω των παρακολουθήσεων μεταξύ Δένδια και Μαξίμου. Για να πω πρώτα, να τελειώσω σχέση με αυτό που λέτε και είναι κρίσιμο, η παρακολουθήση στην πραγματικότητα, κύριε Στρατάκη, ήταν και είναι μέθοδος διακυβέρνησης για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Η σχολή Μητσοτάκη. Ό,τι έκανε ο μπαμπάς, κάνει και ο γιος. Ναι. Είναι μέθοδος διακυβέρνησης και ουσιαστικά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι χωρίς δημοκρατία, χωρίς ενίσχυση της δημοκρατίας, αλλά με αυτή τη χειροτέρευση της ποιότητας δημοκρατίας, δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Σε σχέση τώρα με τις εξωτερικές σχέσεις, πρώτον έχει χειροτερεύσει η διεθνής εικόνα της χώρας μας, και εδώ όταν μιλάμε στο εξωτερικό μιλάμε για εικόνα της χώρας μας, λόγω όλων αυτών που αποκαλύπτονται σε όλα τα διεθνή μέσα, Πολίτικο, Οικόνομη, στο New York Times, θυμηθείτε, κάποια στιγμή βγαίναν και μιλούσαν για τους απαξίωναν τους δημοσιογράφους, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού σε κάθε δημοσίευμα που υπάρχει. Δεν αντέχω να μην κάνουμε μια παρέθεση. Διαβάζοντας την πρώτη σελίδα σήμερα των νέων, πέφτει το μάτι μου αριστερά. New York Times, μέσα σε παρένθεση, ο τίτλος της εφημερίδας. Και λέω, τα νέα το έχουν στην πρώτη σελίδα χτυπήσει. Αλλά διαβάζω από κάτω. Γιατί απεργούν έπειτα από 40 χρόνια. Κλείνω την παρένθεση, τα συμπεράσματα. Ναι, για να επανέλθω τώρα στην τελευταία πτυχή. Γιατί μιλούσατε για απαξίωση, ακόμα και διεθνών μέσα. Ακριβώς. Το πώς χειρίζονται τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σωστά αναφερθήκατε στο φιάσκο το οποίο έγινε με την Λιβύη, με την επίσκεψη, την απροετοίμαστε από ό,τι φάνηκε, αλλά και το πρόσφατο φιάσκο σε σχέση με την μειονότητά μας στην Αλβανία. Αυτό ξέρετε, και ήταν φιάσκο, δηλαδή γονατογραφία, δηλαδή. Πρόκειται, ποιον κοροϊδεύουν. Δώσανε, όχι διαρροή, επίσημη η δικαιολογία της ακύρωσης του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλβανία και στην μειονότητα εκεί πέρα. Το γεγονός, λέει, των κακών καιρικών συνθήκων που τελικά... Και ο ήλιος έλαμπε στα λιβάδια, ναι. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουν. Δεν έχουν, το ξέρετε, το έχουν κάνει το ψέμα και την προπαγάνδα δεύτερη φύση τους. Όπως και το Roots Race. Ο άνεμος το παρέσυρε, calm. Ναι, αλλά αυτά τώρα που συζητάμε, βλέπετε, αυτά δεν είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τη χώρα μας. Προσέξτε, θα γελούσαμε. Είναι επιθυρησιακή προσέγγιση. Αλλά είναι δυστυχώς, όπως επισημαίνετε κι εσείς και φωνάζω εγώ από το πρωί, άκρος επικίνδυνα για τη χώρα. Ακριβώς. Θα ήταν πραγματικά αστεία, δεν ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα. Διότι εδώ πέρα έχουμε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχουμε τα ζητήματα εθνικής άμυνας, έχουμε ζητήματα πολύ σοβαρά διεθνών σχέσεων, οι οποίες χειροτερεύουν λόγω και του ζητήματος των παρακολουθήσεων, διότι δεν έχει μια διεθνής διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι πρωτοφανή και για πάρα πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό και πολλές χώρες τα οποία τα βλέπουν. Και βεβαίως θυμηθείτε εκείνο το δίθεν μεταρρυθμιστικό, δίθεν κεντρό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω τώρα κανείς δεν μπορεί να παραναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα μεταρρυθμιστικό, κανένα κεντρό. Είναι ένας πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έρχεται από το βαθύ κράτος της δεξιάς. Χρησιμοποιεί παρακρατικές μεθόδους και γι' αυτό άμεσα θα πρέπει να υπάρχει πολιτική αλλαγή και μια νέα προοδευτική κυβέρνηση αριστεράς που θα αποκαταστήσει το κράτος δικαίου στη χώρα μας, θα αποκαταστήσει βασικά ζητήματα τα οποία τα είχαμε λύσει στη μεταπολίτευση και βεβαίως θα δώσει λύσεις και στα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά σχετίζονται και με την επιλογή της πολιτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη να συντηρούν την εσκροκέρδεια, να επιδοτούν την εσκροκέρδεια και να έχουμε αυτό το οποίο έχουμε σήμερα στη χώρα μας. Νομίζω ότι κάνατε τον καλύτερο επίλογο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και κουράγιο. Καλά. Δηλαδή, ειλικρινά, αρχίζεις πια και ζεις με το άγχος επόμενης μέρας. Κουράγιο και δύναμη στους πολίτες. Ακριβώς. Και δύναμη έτσι ώστε να αλλάξουμε όλοι μαζί με την ελληνική κοινωνία αυτή την κατάσταση. Καλημέρα σας. Καλημέρα.